Že máte být na co hrdí a určitě také hrdí jste. Κύριε Δήμαρχε, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ικανοποίηση και να σας συγχαρώ για μια τόσο ωραία πόλη, γιατί τώρα μόλις πρόσφατα είδαμε και μια ταινία η οποία παριστάνει ουσιαστικά τον πόλεμο των Ελλήνων με τους Πέρσες, τον αγώνα της μάχης των Θερμοπύλων. Και νομίζω ότι πραγματικά αξίζει ο κόπος να είσαστε έπαινος για αυτήν τη δική σας την πόλη. Νομίζω ότι αξίζει να τονίσω ότι είμαστε διατεθειμένοι να αναπτύξουμε και να συνεχίσουμε την συνεργασία. Νομίζω ότι και οι δύο χώρες μπορούν αμοιβά να υποφεληθούν ουσιαστικά από την δική του της γνώση και την εμπειρία. Νομίζω αυτό που μπορούμε εμείς να προσφέρουμε σας είναι οι δικές μας γνώσεις όσο αφορά όλες τις ανταλλαγές, το εμπόριο, αλλά ταυτόχρονα και την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των λουτροπόλεων. Αλλά νομίζω ότι και εσείς έχετε κάτι το δικό σας και το ιδιαίτερο που αξίζει να το αξιοποιήσετε και να είσαστε εξίσου επένδυ. Μπορούμε όλοι να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν, οι οποίες δόθηκαν από την ενάρχη της συνεργασίας, η οποία ξεκίνησε με την πρωτοβουλία του Δήμου, αλλά ταυτόχρονα και του δικού μας του κύριου πρέσβη, του κύριου Μπόντι, ο οποίος στέκεται εδώ δίπλα μαζί μας. Επιτρέψτε μου να σας διαβιβάσω και να σας διαβεβαιώσω ότι ουσιαστικά με τις εμπειρίες που έχουμε αναπτύξει κατά την παραμονή μας εδώ στη χώρα σας, θα ενημερώσω όχι μόνο τον Πρωθυπουργό, αλλά ταυτόχρονα και όλο το Κοινοβούλιο, ευελπίζοντας ότι ουσιαστικά αυτή η καλή συνεργασία θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Είχαμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να υποδεχθούμε σε αυτόν εδώ τον ιερό χώρο των Θερμοπυλών την πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης και επικεφαλής αντιπροσωπείας του Τσέχικου Κοινοβουλίου, με την αντιπροσωπεία η οποία συνοδεύεται και από τον Τσέχο Πρέσβη στην Ελλάδα, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω στη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Λαμιαίων και της χώρας της Τσεχίας, μια συνεργασία η οποία έχει ξεκινήσει από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έχει εμπεδωθεί και θα συνεχιστεί προς όφελος και του Δήμου μας και της χώρας της Τσεχίας. Οι Θερμοπύλες, ο χώρος των Θερμοπυλών είναι παγκόσμιο brand name και αυτό το brand name θα το αναπτύξουμε εν ώψη και των επετειακών εκδηλώσεων το 2020 των 2.500 ετών από την ιστορική μάχη των Θερμοπυλών. Προσκαλέσαμε την κυρία Υπουργό, την Αντιπροσωπεία και τον Πρωθυπουργό της Τσεχίας να μας κάνουν την τιμή να είναι εδώ στις επετειακές αυτές εκδηλώσεις. Επίσης, δεσμευτήκαμε ότι η αντιπροσωπεία του Δημοτικού μας Συμβουλίου θα επισκεφθεί την χώρα της Τσεχίας για να δώσουμε μία νέα πνοή στη συνεργασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό για την επίσκεψη. Όπως και τους αντιπροσώπους του Τσέχικου Κοινοβουλίου, τον πρέσβη της Τσεχίας που είναι φίλος της πόλεως της Λαμίας και να δηλώσω ότι είμαστε εδώ να συνεχίσουμε αυτή την φιλική σχέση μέσα από την οποία μόνο όφελος μπορεί να προκύψει και για τη Λαμία και για την Τσεχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε καλά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον πρέσβη της Τσεχικής Δημοκρατίας, τον εκλεκτό φίλο της Λαμίας και της χώρας μας και της Ελλάδας, που με δική του πρωτοβουλία σήμερα, με την επιτροπή, με την διακομματική επιτροπή του Τσέχικου Κοινοβουλίου, επισκέπτεται για πολλωστή φορά τις Θερμοπύλες. Και έτσι δίνεται η σκυτάλη της συνέχειας στο νέο Δήμαρχο, τις συνεργασίες που ξεκινήσαμε, έχοντας κάνει αυτά τα βήματα που όλοι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Θέλω να τον ευχαριστήσω από καρδιάς. Ξέρουμε ότι στην Τσεχία έχουμε έναν φίλο και θα έχουμε και στη συνέχεια ένα φίλο, όπως και ο ίδιος θα ξέρει ότι εδώ υπάρχουν άνθρωποι που τον αγαπούνε και είμαστε βέβαιοι ότι από την Τσεχία που θα βρεθεί μετά από λίγους μήνες θα συνεχίσει να στηρίζει αυτή την προσπάθεια και αυτή τη συνεργασία. Já jenom poděkuju za to, že město Lamia a jeho vedení je vstřícné k České republice, protože v České republice má skutečně své přátele. Απλώς ήθελα να τονίσω και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για το γεγονός της συμπεριφοράς της πόλης και των Λαμαίων όσο αφορά τη σχέση τους προς την Τσεχία, γιατί στην Τσεχία υπάρχει ένας πραγματικός φίλος και οπαδός του.
Η συνεργασία ήδη είχε ξεκινήσει. Το δικό μας το θέμα και καθήκον είναι να τη διατηρήσουμε και να συνεχίσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες και δραστηριότητες, ξεκινώντας από τον τουρισμό μέχρι και τις εμπορικές σχέσεις. Γι' αυτό ουσιαστικά όλους αυτούς τους τομείς μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε και γι' αυτό ακριβώς θα καλέσουμε και τους έχους επενδυτές να επισκεφτούν την πόλη τη Λαμία. Και επειδή, και το λέω ουσιαστικά όπως μου φαίνεται εμένα, ότι η Λαμία και οι Θερμοπύλες εκπέμπουν κάτι το μαγικό. Ελπίζω ότι η ίδια μαγεία θα ελκύσει και όλους τους άλλους φίλους και οπαδούς προς τη χώρα. Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρώην Δήμαρχο ουσιαστικά για όλη τη συμπεριφορά του, την υποστήριξη αλλά ταυτόχρονα και το κίνητρο που παρουσίαζε, γιατί αυτός ήταν ένα από τους κύριους μοχλούς του ξεκινήματος όλης της συνεργασίας μας από το του παρελθόντος. Všem občanům Lamie přeju všechno dobré, hodně zdraví, hodně štěstí a těším se, že budeme se potkávat ať už v Řecku nebo v České republice, kam jsou srdečně zváni. Και σε όλους τους πολίτες της πόλης Λαμία εύχομαι πολλή υγεία, πολλή ευτυχία, πολλές επιτυχίες και ελπίζω στο μέλλον να συναντιόμαστε τόσο στην Ελλάδα αλλά τόσο και στην Τσεχία. Ευχαριστώ πολύ.